τα βιβλία δεν τα έστειλα, είπα να τα φέρω εγώ για να τα δω όλα. Πού να τα βάλω, να τα βάλω στο γραφείο της κυρίας ή στο δικό σας? Στο δικό σας. Μετά θα ζηλέψουν οι άλλοι? Όχι. Όχι, θα τα βάλω εδώ. Αυτά είναι για την βιβλιοθήκη, έτσι. Αλλά να τα μοιράσετε στα παιδάκια ή να τα μοιράσω εγώ? Ό,τι θέλω. Άρα, παιδιά, αυτό τώρα το βλέπω χτες. Μελωδία της ευτυχίας. Δεν το πιστεύω. Τελείωστο. Ποιος σας σκέφτηκε για το περιστασίο? Εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι από τα καλύτερα μιλιά, παιδιά, και από τα καλύτερα κινηματογραφικά έργα. Να το ξέρετε. Και αν το καταφέρετε να το δείτε, να το δείτε. Η μελωδία της ευτυχίας. Και ελπίζω να είστε όλα ευτυχισμένα. Λοιπόν, ναι, θα τα μοιράσεις, πάτε. Μαζί θα τα μοιράσεις, ξεκινήσεις στα παιδιά. Αυτά είναι για τη βουλευτική όμως, ε. Δεν θα πάρετε, θα τα διαβάσετε, θα ξαναφέρετε στη βιβλιοθήκη και θα τα διαβάσουν τα επόμενα παιδιά. Α, αυτό το πείτε μας. Το προτζέκτο, δεν μπορούμε να το πάρουμε έτσι. Δεν μπορούμε να το πάρουμε έτσι εύκολα. Δεν μπορούμε να το φέρουμε. Μπορούμε να το φέρουμε. Θα το αγοράσουμε λοιπόν να το πάρει η υπηρεσία του Δήμου και θα το φέρει πάνω. Έτσι. Η μοκέτα. Η μοκέτα τώρα αρχίζει καλοκαίρι. Σε λίγο θα πάτε στο καινούριο σχολείο. Τι να την κάνουμε εδώ τη μοκέτα? Αφού θα πάμε στο καινούριο σχολείο. Όλοι ήρθατε το καινούριο σχολείο, απλά δεν γνωρίζαμε ότι θα ήταν τόσο άρρηστη απόφαση. Εμείς προνοούμε για τα εγγένεια που θα γίνουν τον χρόνο. Για τη βιβλιοθήκη του καινούριου σχολείου. Ακριβώς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ άμεσα όλο αυτό από εσάς. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ήταν... Μάλλον όταν ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο ήρθε ένα μικρό παιδί στο γραφείο. Φαίνεται από το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Και ένιωσα τόσο όμορφα με αυτά που μου είπε που λέω δεν πρέπει να λέμε όχι σε αυτά που ζητούν τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν νόμιζα ότι γι' αυτό το σχολείο και ήταν και η μοκέτα και ο προτζέκτορας και τα βιβλία. Τα βιβλία, εν πάση περιπτώσει, είναι και για εδώ και για εκεί. Τη μοκέτα θα δούμε τώρα στο καινούργιο σχολείο τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω και τι δάπεδο έχει εκεί. Δεν ξέρω τι δάπεδο προβλέπει κάτω. Παιδιά, ευχαριστημένοι. Ναι! Θα τα διαβάσετε τα βιβλία. Ναι! Τώρα να μην μερικούς από πίσω τρόποι, Παγώθηκε εδώ το Μαρδού. Τι είναι το Μαρδού? Πάμε να διαβάσουμε. Αυτή τη βιβλιοδρομία. Για να μην το πάρει γιατί είναι για τις βιβλιοδρομίες. Φέτος θα πάρουν μέρος στις βιβλιοδρομίες που θα γίνουν όπως κάθε χρόνο, όπως το ΣΥΠΑ. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κάποια από αυτά τα βιβλία είναι μέσα στη λίστα αυτή. Μάλιστα. Με σκοπό να μην τα αγοράσουν τα παιδάκια, αυτό τους θα προσφέρετε εσείς, αφιλοκερδώς, να μπορέσουν να τα πάρουν έτσι. Μάλιστα. Έχουμε συμμετοχή περίπου 12 παιδιών από την τάξη. Από το σχολείο είναι γύρω στα 20. Κύριε Δήμαρχε, πώς ένας δήμαρχος με τόσο φορτωμένο πρόγραμμα καταφέρνει να αφιερώνει χρόνο και να βρίσκεται κοντά στους μαθητές, κοντά στα παιδιά? Μα νομίζω ότι είναι και καθήκον του δήμαρχου να είναι κοντά στα παιδιά και κοντά στους μαθητές. Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που είναι πολύ ευαίσθητες, νομίζω ότι είναι και πάνω από όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Να σας πω τώρα, εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση και είναι και πιο φορτισμένη η ατμόσφαιρα, γιατί σε αυτήν εδώ την τάξη ήμουν στη Δευτέρα Δημοτικού. Ο μαθητής Γιώργος Κυρίτσης λοιπόν εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πριν τις γιορτές δέχτηκα ένα γράμμα από τα παιδιά της Τετάρτης του Δέλτα 2 του Δημοτικού Σχολείου της Καρδάμενας και πραγματικά ήταν η δεύτερη φορά που μετά από μια επίσκεψη που είχα από μια μικρή μαθήτρια στην πόλη κάτω με συγκίνησε και με επηρέασε αφάνταστα. Το να στέλνουν μια επιστολή παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού και να μιλούν τόσο όρημα και να ζητούν πράγματα τα οποία πραγματικά είναι αναγκαία και χρήσιμα για αυτά, θεώρησα ότι ήταν υποχρέωση να ανταποκριθώ άμεσα. Βέβαια, στα βιβλία που ήταν εύκολο είπαμε να τα στείλουμε, τελικά αποφασίσαμε την κυρία Αντιδήμαρχο να τα φέρουμε παρέα. Στα άλλα δύο που ζήτησαν τα παιδιά τότε, δηλαδή ένα προτζέκτορα, είμαστε στη διαδικασία να το προμηθευτούμε και βεβαίως να πάει στο καινούργιο του σχολείο κατευθείαν. Το τρίτο, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι μια μοκέτα που από τη στιγμή που θα μετακομίσουν δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Χάρηκα όμως ιδιαίτερα διότι τα παιδιά υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά το βιβλίο. Και επειδή είμαστε σε μια περίοδο που
πολύ λίγο διαβάζουμε και πολύ περισσότερο τα παιδιά ασχολούνται πια με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ή με αυτά τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά. Το να υποδέχονται με τόσο ενθουσιασμό τα βιβλία και να γνωρίζουν τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο για το μέλλον. Πώς σκεφτήκατε λοιπόν να γράψετε γράμμα στο Δήμαρχο και αν περιμένατε αυτή την ανταπόκριση, θέλουμε να μας πείτε. Ναι, θα σας πω. Λίγο πριν τις γιορτές, στα πλαίσια του μαθήματος μελέτης περιβάλλοντος, αναφερθήκαμε στο Δημαρχιακό Συμβούλιο, στις αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, από τη μία ήταν αυτό. Το άλλο, δεν σας κρύβω ότι έχουμε μία αγωνία για το νέο μας σχολείο, για τον εξοπλισμό του. Και ξεκινήσαμε σταδιακά να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Μία από αυτές ήταν το γράμμα προς το Δήμαρχο. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Δεν περιμέναμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να λάβουμε αφενός την απαντητική επιστολή και αφετέρου να έρθει ο ίδιος. Δηλαδή, σήμερα για τα παιδιά ήταν και για μένα μία τεράστια έκπληξη εδώ. Και όσον αφορά την ανταπόκριση των παιδιών, ο Δήμαρχος είπε ότι του άρεσε που τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και είπατε ότι τα παιδιά ετοιμάζονται και για βιβλιοδρομίες. Ακριβώς, ναι. Όντως τα παιδιά πραγματικά ενθουσιάστηκαν με το που τους είπα ότι ο Δήμαρχος είναι εδώ στο σχολείο μας. Ήρθε να σας δώσει τα βιβλία. Ήταν απόλυτα ήσυχα, είδατε στην αρχή. Μετά ο ενθουσιασμός βέβαια αυτός εξωτερικεύτηκε. Τον είδατε. Πραγματικά δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Τα παιδιά στο θέμα των βιβλιοδρομιών ανταποκρίθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, θέληση και πιστεύω και τα αποτελέσματα να είναι καλά. Βέβαια αξία έχει και η συμμετοχή πάνω απ' όλα. Ακριτίδου. Ήρθηκα να Ωραία. Καλείς τι καλούς ανθρώπους έχουμε στην Καρδάμενα. Κρατάμε έχει καλούς και φέρνει και καλούς. Και κρατάμε τους καλούς εδώ. Έτσι.